Είναι η σε κυρία ονόματα, του Λουμπάκη έστειλε και είπε, ονόματα, ρε παιδιά, εγώ διερευνώ αυτούς, εσείς τι λέτε. Από ό,τι προκύπτει από τα reports που έχουν σταλεί στις ελληνικές αρχές, έχουν πέσει οι αμερικάνικες αρχές πάνω σε ονόματα κύριε πολιτικών. Από εκεί και πέρα, αν αυτό οδηγήσει και στην ανακάλυψη ή, εν πάση περιπτώσει, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης προκύψουν ικανοποιητικές ενδείξεις για την εμπλοκή αυτών των πολιτικών προσώπων σε παράνομες πράξεις, τότε γνωρίζετε ποια διαδικασία ακολουθείτε. Άρα λοιπόν, εδώ αυτό το οποίο επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία, αυτό το οποίο επιχειρεί η κυρία Τζίμα, αυτό το οποίο καμία έρευνα στο FBI που αφορά αυτό το οποίο επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία είναι να δημιουργήσει εντυπώσεις και νομίζω ότι δεν θα το καταφέρει. Σας ξαναλέω, είναι εντελώς διαφορετικός ο λόγος για τον οποίο εκκινεί μία έρευνα από τις αμερικάνικες αρχές και είναι εντελώς διαφορετικό αυτό στο οποίο μπορεί να καταλήξει κύριε αυτή η έρευνα. Κύριε είναι πολύ βασικό είναι αυτό να μας το ξεκαθαρίσετε ότι μία σε ξένη κάτι. Κυβέρνηση, ναι. Ότι μία ξένη κυβέρνηση ούτε στοχεύει, ούτε μπορεί να στοχεύει ναι, σε πολίτες ξένων χωρών. Κύριε Τζανακόπουλε, είναι πάρα πολύ καθαρό. Έχει μεγάλη διαφορά αν οι αμερικανικές αρχές έπεσαν πάνω σε Έλληνες πολιτικούς. Προφανώς, αφού προκύπτει από τα ρεπόρτ της ΜΕΟ. Λέει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Τζανακόπουλε, ότι ο Πάγιατ τους είπε ότι δεν ψάχνουμε πολιτικούς. Και ο κύριος Τζανακόπουλος απαντάει, δεν ψάχνουν, αλλά αν έπεσαν πάνω, κάνοντας την άλλη έρευνα. Κυρία Τζίμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Λάμπρο και κυρία Ιωάννη. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι το εξής. Το FBI εκκινεί μία έρευνα η οποία αφορά το αν και κατά πόσο μια συγκεκριμένη πολυεθνική εταιρεία αναπτύξει πρακτικές διαφθοράς στο εξωτερικό. Θέλετε να πάμε λίγο πίσω. Πώς είχε ξεκινήσει η υπόθεση της Siemens? Η υπόθεση της Siemens είχε ξεκινήσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, διότι οι αμερικάνικες αρχές εφάρμοσαν τον ίδιο ακριβώς νόμο. Δηλαδή, τον νόμο κατά της διαφθοράς επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Τι προέκυψε λοιπόν? Προέκυψαν και συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα τα οποία είχαν εμπλοκή με το σκάνδαλο της Siemens. Προέκυψαν και στελέχη της επιχείρησης που είχαν εμπλοκή με το σκάνδαλο της Siemens. Κύριε Τζανακόπουλε. Ωστόσο, ο στόχος της Αμερικάνικης Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς δεν ήταν να βρει πολιτικά πρόσωπα. Ήταν αν και κατά πόσο η Siemens θα είχε τη δυνατότητα να συμμετέχει ή όχι στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Αυτό είναι το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία λέει το εξής, ότι δεν έστειλε το FBI τα ονόματα εδώ των Ελλήνων πολιτικών, αλλά ότι η κυρία Τουλουπάκη ζήτησε από το FBI αν μπορεί να κάνει χρήση της έρευνας χωρίς. Μα να... είναι δυνατόν. Μα τι λέτε, κυρία Ιωάννη, διαβάστε τα report. Αφήστε τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Τα είδαμε τα report. Τα report αναφέρουν ονόματα. Αναφέρουν ονόματα, αυτό χωρίς είναι όμως το ζήτημα. Να λένε από κάτω κάτι για κάθε άτομο όπως μα ήταν το πρώτο πόρισμα. Τώρα, αναφέρονται ονόματα Ελλήνων πολιτικών στα reports που έχει στείλει το FBI. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι προηγήθηκε χάρη της κυρίας Τουλουπάκη, όχι αν ισχύει, πείτε μας. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Τα reports του FBI είναι πάρα πολύ καθαρά. Δηλαδή, η κυρία Τουλουπάκη τι θα έκανε, θα έστελνε ερωτηματολόγια για το τάδε και το δίνα πρόσωπο? Δεν το ξέρω αυτό το οποίο μου λέτε, αλλά μου φαίνεται και λίγο παράλογο. Εγώ αυτό το οποίο σας λέω είναι, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ονόματα Ελλήνων πολιτικών στα reports? Υπάρχουν. Από εκεί και πέρα θα μείνουμε στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι ότι πρέπει να διαλευκάνουμε αν και κατά πόσο υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων σε ποινικά κολάσιμες πράξεις. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί δεν βάλατε μέσα τον κύριο Κουρουπλή, κύριε Τζανακόπουλε? Γιατί ο κύριος Κουρουπλής, σας απαντώ και εγώ πολιτικά, ο κύριος Κουρουπλής δεν έχει καμία σχέση με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Το μοναδικό πράγμα για το οποίο καταγγέλλεται ο κύριος Κουρουπλής είναι από δύο συναδέλφους του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τον κύριο Λοβέρδο και την κυρία Χριστοφιλοπούλου, οι οποίοι του κατέθεσαν μήνυση για κάποιες πολιτικές ενέργειες τις οποίες έκανε την περίοδο 2015, το εξάμεινο του 2015 που ήταν Υπουργός Υγείας. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, από καμία κυρία Ράικου δεν βγήκε. Όχι, μα τι λέτε τώρα, επικαλείται η εφημερίδα Φιλελεύθερος. Μία ανώνυμη καταγγελία που έστειλε η κυρία Ράικου. Φιλελεύθερος, θα με αφήσετε όμως να απαντήσω για τον κύριο Πουλκή. Του Αρείου Πάγου. Ναι, εσείς που το ξέρετε που το έστειλε η κυρία Ράικου? Είδαμε το χαρτί που το έλεγε από κάτω η κυρία Ράικου και δίπλα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Είχαμε μία ανώνυμη καταγγελία η οποία τι περιέγραφε? Θέλετε να μπούμε στην ουσία? Θέλετε να μπούμε στην ουσία αυτού του ζητήματος? Τι περιέγραφε? Το γεγονός ότι ο κύριος Κουρουμπλής προσπάθησε με τις δικές του, μάλλον για να το πάμε διαφορετικά, ξέρετε ποιος είναι ο στόχος των πολυεθνικών εταιριών σε σχέση με τα γενώσιμα? Να ρίχνουν διαρκώς τις τιμές των γενωσίμων, έτσι ώστε αυτά να αποσύρονται από την αγορά και να μένουν στην αγορά τι
μόνο τα υποτιθέμενα πρωτότυπα φάρμακα, τα οποία χαρακτηρίζονται πρωτότυπα με διάφορα τρίκ των πολυεθνικών εταιριών, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν ακόμη μεγαλύτερα κέρδη πολυεθνικές. Αυτό είναι το τρίκ το οποίο παίζεται στην αγορά του φαρμάκου. Γιατί να μην μπούμε στην ουσία, δηλαδή θα συζητάμε. Δηλαδή, κυρία Ιωάννου, θα συζητάμε διαρκώς επί δημοσιευμάτων, επί φημών, επί ανώνυμων καταγγελιών, επί αντιπολιτευτικών, επί αντιπολιτευτικής παραφιλολογίας. Εγώ σας λέω το εξής. Αυτό είναι ζήτημα των εισαγγελικών αρχών. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να στείλω αμελητή στη Βουλή κάτι. Είναι η κυβέρνηση υποχρεωμένη να στείλει αμελητή στη Βουλή κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τις καταστάσεις στις εισαγγελικές αρχές είναι δικό του ζήτημα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει να επιμείνουμε είναι στην ουσία. Επειδή ακούω το όνομα του κυρίου Κουρουμπλή να εμπλέκεται διαρκώς σε μια υπόθεση στην οποία δεν έχει απολύτως καμία εμπλοκή. Τι έχουμε, μία μήνυση δύο πολιτικών του αντιπάλων. Έχουμε μία μήνυση δύο πολιτικών του αντιπάλων. Η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή ταυτόχρονα με την υπόθεση Νοβάρτης. Καμία εμπλοκή του κυρίου Κουρουμπλή στην υπόθεση Νοβάρτης. Επομένως, είναι ζήτημα να μας. Αν θέλουν το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχουν τους 30 βουλευτές. Ας φέρουν λοιπόν πρόταση για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, να συζητηθούν να όλα τα ζητήματα λίγο διαφορετικά. Στη Βουλή. Και από εκεί και πέρα να δούμε ποιος έχει δίκιο. Οι πληροφορίες της προηγούμενης εβδομάδας έλεγαν ότι προκύπτει ότι η Νοβάρτη συνέχισε αυτές τις πρακτικές μέχρι και το τέλος σχεδόν του 2017. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περάσει μέσα στη δική σας κυβερνητική θητεία από το 2015 μέχρι και το 2017 και όσο πάτε να το τελειώσει καλά. Ναι, και έχει απόλυτα δίκιο η Ρανιά. Θέλω λοιπόν εκεί να πω, άκουγα από την άλλη τον κύριο Πολάκη να λέει, αν υποθέσουμε ότι η Νοβάρτη ψάχνει γιατρούς, ο Πολάκης τι έχει πει, παιδιά. Οι γιατροί δεν είναι μόνοι τους. Υπάρχει πολιτικός από πάνω, ο οποίος φτιάχνει το πλαίσιο για να λειτουργούν οι γιατροί. Ποιοι ήταν οι πολιτικοί 15 με 17 που επέτρεπαν τις αθέμητες πρακτικές της Νοβάρτης προς τους γιατρούς. Αυτό το οποίο πρέπει να ξεχωρίσουμε είναι από τη μία πλευρά οι πρακτικές που έχουν να κάνουν με τον πιθανό χρηματισμό γιατρών, έτσι ώστε να συνταγογραφούν περισσότερα φάρμακα της εταιρείας. Mm-hmm. Σε αυτό δεν υπάρχει πολιτικό θέμα. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί ο Νοβάρτης να το έχει κάνει στην Ελλάδα, μπορεί να το έχει κάνει και σε δεκάδες άλλες χώρες. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το μανιπουλάρισμα, με τη χειραγώγηση των τιμών του φαρμάκου. Mm-hmm. Εκεί είναι το πολιτικό σκάνδαλο. Εκεί είναι που υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Ναι, μα εσείς όμως ζητήσατε να παραιτηθούν εχθές. Εγώ ζήτησα να παραιτηθούν διότι έχουν... Για την πολιτική ευθύνη. Όχι, εγώ ζήτησα να παραιτηθούν διότι υπάρχει ανοιχτή μια ποινική διαδικασία η οποία δεν αφορά απλώς και μόνο τον χρηματισμό ιατρών, αφορά την εμπλοκή πολιτικών προσώπων σε μια διαδικασία χειραγώγησης της τιμής του φαρμάκου, η οποία... Προφανώς θα διερευνηθεί εξαντλητικά από τη δικαιοσύνη, είτε από τη Βουλή η οποία θα ασκήσει τη δικαστική της αρμοδιότητα και από εκεί και πέρα θα καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Και λέω ότι δεν είναι ακόμα κατηγορούμενοι, κύριε Τζανακόπουλε, για να παραιτηθούν. Βεβαίως έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, ωστόσο είναι πάγια πρακτική σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο όταν κάποιος πολιτικός κατηγορείται με τόσο μεγάλη ένταση για μια σειρά από ζητήματα τα οποία τον θίγουν ευθέως και προσωπικά, να παραιτείται έτσι ώστε να μπορέσει να αποδείξει, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, να υπερασπιστεί τον εαυτό του και παραιτείται για ποιο λόγο, για λόγους ευθυξίας. Κυρία Ιωάννη, κατά τον από αντιπρόεδρος του κόμματός του. Από αντιπρόεδρος του κόμματός του, ο κύριος Γεωργιάδης, μπορεί να παραιτηθεί από αντιπρόεδρος του κόμματός του. Αν ο ίδιος θεωρεί. Ποιο είναι η σκουφαντία? Λέω αν είναι. Αν αποδειχθεί ότι δεν είναι τίποτα. Ο καθένας λοιπόν κρίνει και κρίνεται. Mm-hmm. Στη βάση της ευθυξίας του. Εντάξει, αυτό, ναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε να πούμε για την κυρία Αντωνοπούλου, να πούμε για τον κύριο Παπαδημητρίου και τι γίνεται από εδώ και πέρα.